της κοπέλας του, του 19χρονου Θωμά Χελιώτη, ο οποίος δολοφονήθηκε εμψυχρό στις 5:20 το πρωί από τρία άτομα στην πλατεία Ηρώων στο Μαρούσι. Είναι συγκλονιστικά τα όσα έχουν γίνει σήμερα το πρωί, καθώς, όπως θα ακούσατε σε πάρα πολύ λίγο, η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο ληστείας και μιλά ξεκάθαρα για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Θέλω να συνδεθούμε παρακαλώ πολύ με την πλατεία Ηρώων στο Μαρούσι, όπου εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Μαρία Βλάχου, με το Ηράκλειο, όπου βρίσκεται εκεί η συνάδελφος η Χριστιάνα Κοχλατζή, στο σπίτι της οικογένειας με την γειτόνισσα. Να δω και τα δύο λινκάρι λιχναρά, σε παρακαλώ πολύ. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σπύρος Θαθούλης, ο αντιδήμαρχος εδώ από το Δήμο μας στο Μαρούσι. Δώστε μου και τη Μαρία Βλάχου, παρακαλώ, που βρίσκεται στο Μαρούσι, και τα δύο, και τις δύο συνδέσεις. Κύριε Σταθούλη, κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς και στον κόσμο που παρακολουθεί. Ένα λυπηρό γεγονός γράφτηκε. Πραγματικά. Για την πόλη μας, για την περιοχή μας, για το Μαρούσι. Έτσι, ναι, είναι συγκλονισμένη η κοινωνία του Μαρουσίου, ξημερώνοντας την Κυριακή, όταν άρχισε να μαθαίνεται το γεγονός αυτό. Μάλιστα, είχαμε και κάποια εκδήλωση εορταστική στην Μητρόπολη, στην Εκκλησία, και ήταν το γεγονός για όλους τους Μαρουσιώτες εκείνη την ώρα, το πρωί που μαθαίθηκε το γεγονός. Κύριε Σταθούλη, θα μου επιτρέψετε να σας διακόψω, θα δώσω το λόγο στη Μαρία Βλάχου και στη Χριστιάνα Κοχλατζή. Η Μαρία Βλάχου βρίσκεται στον τόπο του εγκλήματος και η Χριστιάνα έξω από το σπίτι της οικογένειας του 19χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε με τον πιο φρικτό τρόπο, κυρίες και κύριοι. Σε πάρα πολύ λίγο, αφού δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για να αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς συνέβη σήμερα το πρωί. 5:20 στο κεντρικότερο σημείο του Δήμου Αμαρουσίου, εμψυχρό δολοφονία 19χρονου του Θωμά Χιλιώτη, ο οποίος δολοφονήθηκε από τρεις άνδρες με μαχαίρι μέσα στην καρδιά. Και να έρθουμε εδώ να μας μεταφέρει Μαρία Βλάχου το ρεπορτάζ, να συνομιλήσουμε με τη γειτόνισσα και οικογενειακή φίλη της οικογένειας του άτυχου Θωμά, αλλά και να ζητήσουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή και του Δήμου, που είναι κοντά μας ο κύριος Θαθούλης, να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε, και φυσικά οι κάτοικοι της περιοχής να συμμετέχουν και να συνδράμουν στην βοήθεια για το άτυχο περιστατικό. Το ρεπορτάζ, παρακαλώ, έχει επιμεληθεί η Μαρία Βλάχου. Σοκ έχει προκαλέσει εν ψυχρό δολοφονία 19χρονου στην πλατεία Ηρών στο Μαρούσι τα ξημερώματα της Κυριακής. Ήταν λίγο μετά τις 5 το πρωί. Ο 19χρονος και οι φίλοι του βρίσκονταν στην πλατεία όταν δέχτηκε ξαφνικά επίθεση από άγνωστα άτομα, τα οποία τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο. Σε αυτήν εδώ την πλατεία γράφτηκε ο τραγικός επίλογος του 19χρονου, όταν άγνωστοι του επιτέθηκαν με μαχαίρι, καρφωνοντάς τον στην καρδιά. Ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κάτω, που άφησε την τελευταία του πνοή. Κατά τον ιατροδικαστή, έφερε τουλάχιστον ένα τραύμα στο θώρακα. Η κοπέλα που ήταν μαζί του βρίσκεται σε τραγική ψυχολογική κατάσταση και δίνει από το πρωί κατάθεση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά. Δεν ακούσαμε καταρχήν τίποτα. Εσείς τι ώρα το αντιληφθήκατε? Εμείς όταν κλείσανε την πλατεία το πρωί. Τι ώρα περίπου? Την πρώτη φορά ήταν 6 παρά. Που άκουσε το παιδί μου δηλαδή τι έγινε. Και από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τίποτα. Κύριος πέρασε και μας είπε μας ότι είναι 19χρονο το παιδί. Και τι είδατε, είδατε την αστυνομία? Ναι, η οποία έκανε συλλογή και λέγαμε ότι ρε παιδί μου, για να κάνουν συλλογή γίνει έγκλημα. Και μου λέει η κόρη μου, όπα μαμά, είναι έγκλημα, θα ήταν και τα περιπολίπικα και τα αυτά. Μου λέει τίποτα, ναρκωτικά θα είναι. Και λέω ναρκωτικά στην πλατεία σου, μέσα στα φώτα και μέσα στα αυτά. Τώρα τι έγινε? Αν και οι αρχικές πληροφορίες από την κατάθεση της 18χρονης έδειχναν ληστεία, όσο περνάνε οι ώρες, οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση κλείνουν προς άλλη εκδοχή. Συγκλώνησε πραγματικά την κοινωνία του Μαρουσίου. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά. Είμαστε μια πόλη φιλήσυχη και η Δημοτική Αρχή πάντα συνεργάζεται με την αστυνομία για την ασφάλεια για αυτό το σκοπό. Αυτό το οποίο μάθαμε, γιατί είναι σε εξέλιξη προανάκριση, μιλώντας με το παράρτημα ασφαλείας Αμαρουσίου και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος, με τον οποίο επικοινώνησα και εγώ ίδιος προσωπικά με το τμήμα, είναι ότι ήταν κάποιοι νεαροί
οι οποίοι τα ξημερώματα εδώ στην πλατεία Ηρώων πίνανε μπύρες, προφανώς σε κατάσταση μέθης κλπ. Κάποια στιγμή έγινε μεταξύ τους σε διαφωνίες κάποια συμπλοκή. Το περίπτερο εδώ που ήταν ο περιπτεράς ανοιχτός τους φώναζε να σταματήσουν και ο ίδιος είπε θα καλέσω την αστυνομία. Κάποια στιγμή προφανώς το επεισόδιο αυτό έγινε πιο σοβαρό και μαχαιρώθηκε ένας νεαρός. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τα στοιχεία του, ξέρω ότι είναι από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Μαχαιρώθηκε ο άνθρωπος και κατέληξε. Ποιο σημείο του σώματος το χτύπησαν? Κοιλιά και θώρακα, ξέρω. Έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο της ληστείας, να μας πει. Ναι, ο ίδιος ο διευθυντής του Τμήματος Ασφαλείας μου είπε ότι επειδή κυκλοφόρησε αυτό, δεν προέκυψε από κάποια ληστεία κλπ. Ήταν ακριβώς αυτό που είπα λίγο νωρίτερα. Είναι σε εξέλιξη προανάκριση. Ξέρουν ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι νεαροί με την παρέα αυτή που ήταν στη συμπλοκή και θα δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Εκτός από τη 18χρονη φίλη του θύματος, στην ασφάλεια για κατάθεση έχουν πάει και άτομα που βρίσκονταν στην πλατεία την ώρα του φωνικού. Δείτε σε λίγο. Το πρώτο βράδυ τους πέρασαν στο χαμόγελο του